Ήρθατε στο ΠΑΟΚ το 1967. 67, ναι. Θα μας πείτε λίγο πώς έγινε η μεταγραφή και βρεθήκατε τελικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε η μεταγραφή με το 67 με τον κύριο Μπαντελάκη, ο οποίος ήρθε στο Μέγα Αλέξανδρο. Εκεί έπαιζα πρώτα, Β' Εθνική παίζαμε με τον Μέγα Αλέξανδρο και είχα μια επιτυχημένη χρονιά. Και ήμασταν οι μεταγραφές εκείνη τη χρονιά, εγώ, ο Σαράφης και ο Κώστας Παπαϊωάννου. Οι μεταγραφές είχαν λήξει για εκείνη τη χρονιά, υπήρχε τότε η Χούντα. Και έχω φύγει στεναχωρημένος πάρα πολύ από το γήπεδο, από το που ήταν να γίνει η μεταγραφή μου. Και πάω σε ένα καφενείο στη γειτονιά μου και έρχεται το πρωί, 7 η ώρα, ο Καλαφάτης και μου λέει πάμε να βρούμε τους παίκτες για να κάνουμε τη μεταγραφή. Γιατί η μεταγραφή μου, εκτός από το ποσό που ζήτησε, που στήχησε 350.000 εκείνη την εποχή, ήταν και 11 ποδοσφαιριστές. Και έπρεπε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να πάμε να τους βρούμε. Τελικά βρήκαμε τους ποδοσφαιριστές και έγινε αυτή η μεταγραφή των 350.000, που για εκείνη τη χρονιά ήταν πάρα πολλά λεφτά. Πώς σας φάνηκε, το περιμένατε, ήταν κάτι που θέλατε? Ήταν έκπληξη μεγάλη, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη ομάδα τότε. Εμείς ήμασταν, εγώ ένα μικρό παιδί, 16-17 χρονών. Μου φανήκαν όλα σαν ένα όνειρο. Αλλά η συνέχεια ήταν καλή για μένα, ας πούμε. Ξεκίνησα αμέσως την πρώτη ομάδα, δηλαδή με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα παίξαμε το πρώτο μάτς με το Εγάλεο, κερδίσαμε 2-0 και είχαμε βάλει τα δύο γκολ τα πρώτα και εγώ και ο Σαράφης. Και συνέχεια ήταν καλύτερη. Ο ΠΑΟΚ τότε εκείνη τα χρόνια δεν είχε τόσο πολύ καλή ομάδα όσο είχε μετέπειτα. Μετά ήρθαν άλλοι ποδοσφαιριστές καλοί, γύρισε ο Κούδας πίσω από τον Ολυμπιακό που είχε πάει, γύρισε ο Αποστολίδης από την Αμερική, ήρθε ο Παρίδης, ήρθε ο Ασλανίδης, ήρθε ο Τερζανίδης, ήρθε ο Μιχάλης ο Μπέλης και έγινε μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία άρχισε να αποδίδει καρπούς με τον τελικό που πήραμε το κύπελο το 72 με τον Παναθηναϊκό μέσα στην Αθήνα με το 2-0, με δύο γκολ του Γιώργου του Κούδα. Τι πιστεύετε ότι ώθησε την ομάδα σου να γίνει τόσο καλή μετέπειτα να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα? Αφού από τη στιγμή που ήσασταν κι εσείς από πριν και είδατε δηλαδή σιγά σιγά να δημιουργείται αυτή η ομάδα. Οι ομάδες γίνονται από λόγω ότι ήμασταν όλοι μια ηλικία, οι περισσότεροι και πολύ αγαπημένοι και παίζαμε και πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν γύρω στα 7-8 χρόνια όλη η ίδια ομάδα, ας πούμε. Είχε μάθει ένας να παίξει το παίξιμο του άλλου. Αλλά εκτός αυτού ήταν και όλα, ήταν μεγάλα ταλέντα για την εποχή. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε δεν το παίζουν τώρα οι ομάδες. Για μένα. Από τους προπονητές που γνωρίσατε, ποιος σας έχει μείνει περισσότερο? Από τους προπονητές που γνώριζα, μου έμεινε στη μνήμη ο Λόραντο, ο Ήμτσος, ας πούμε, που πέθανε και μέσα στο γήπεδο αυτό. Ήταν ο καλύτερος προπονητής που πέρασε τον ΠΑΟΚ. Τι το ιδιαίτερο είχε? Κοιτάξτε, ο προπονητής για να είναι καλός πρέπει να έχει θεωρία και πράξη. Εκτός αυτά που λέει, πρέπει αυτά να τα κάνει κιόλας. Αυτός είχε αυτό το πράγμα. Ενώ άλλοι προπονητές δεν το είχαν αυτό. Και αυτό το απέκτησε διότι αυτός έπαιζε στην Εθνική Ουγγαρία, σε αριστερό μπακ. Και είχαν χάσει τον τελικό από τη Γερμανία. Ενώ κερδίζαν στο πρώτο ημίχρονο 2-0-4-2. Και είχε βάλει στη ζωή του νόμο ότι πρέπει για να κερδίσεις πρέπει να είσαι γυμνασμένος. Και το είχε κάνει βίωμά του, ας πούμε. Ότι τις ομάδες που είχε έπρεπε να είναι πάρα πολύ γυμνασμένες. Και είχε και μεγάλες επιτυχίες και στη Γερμανία. Εκτός από τον ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα σου. Ζήσατε δύο κύπελα. Γενικά τι σας έχει μείνει, ποιος αγώνας σας έχει μείνει πιο πολύ? Το πρώτο κύπελο. Για όλους εμάς ήταν το πρώτο κύπελο που πήραμε με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Ήταν το πρώτο κύπελο γιατί από εκεί η ομάδα πήρε πάνω της. Άρχισε να ανεβαίνει πολύ, να δείχνει άλλο πρόσωπο. Να κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια έξω, να παίζουμε με ομάδες της Ευρώπης, να έχουμε επιτυχίες και εκεί. Να έχουν πάρει οι ποδοσφαιριστές τα επάνω τους που λένε, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο με το να παίζουν καλύτερα. Από τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια, ποιος σας έχει μείνει? Κοίταξε, εγώ τότε έπαιξα δύο βασικά παιχνίδια με τη Λιόν και με την Λέγκια που ήταν ο Κούδας τιμωρημένος. Και από ό,τι γράφανε εφημερίδες εκείνη τα χρόνια ήμουν ο καλύτερος παίκτης. Και στα δύο τα παιχνίδια αυτά. Τα οποία ήταν και επιτυχίες. Στο ένα ήρθαμε 3-3 με την Λιόν εκτός και στο άλλο ήρθαμε 1-1 με την Λέγκια πάλι εκτός. Που είχαν παιχταράδες, ας πούμε, τότε αυτοί. Μπαίνατε σαν αλλαγή του Κούδα. Ναι, σε πολλά παιχνίδια σαν αλλαγή στον Γιώργο τον Κούδα.
Στον Παρίδη, στον Τερζανίδη. Ήμουν λιγάκι αντίθεσος και δεν το αγαπούσα πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το λάθος μου αυτό ήταν. Αν τα αγαπούσα όσο τα αγαπάουσα, όσο τα αγαπάνε σήμερα, θα ήμουν το κάτι άλλο, ας πούμε. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τι έγινε και αποβλήθηκε ο Γιούτσος παίκτης του Ολυμπιακού? Εκείνο το παιχνίδι, τότε παλιά ήταν άλλες εποχές, τον έφτισα εγώ και ο διαιτητής δεν με είδε και αυτός με χτύπησε και το ήταν ήδη διαιτητής και τον απέβαλε. Και αυτός τότε, η αποβολή που γινόταν τότε δεν πήγε στα αποδυτήρια όπως τώρα, ας πούμε. Πήγε κάτι στο δοκάρι του Ολυμπιακού και έβριζε τον διαιτητή συνέχεια. Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, ας πούμε. Και ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στην Αθήνα. Μέσα στο Καρεσκάκι. 0-1 με ένα γκολ του Αφεντουλίδη. Από τους συμπαίκτες σας, είχατε μεγάλους συμπαίκτες. Ποιος σας έχει μείνει, ποιον ξεχωρίζετε μάλλον αγωνιστικά και με ποιον ήσασταν μετά πιο κοντά σαν... Την ιστορία του ΠΑΟΚ την έγραψαν δύο άνθρωποι για μένα, βασικά. Ένας είναι ο Γιώργος Παντελάκης και ένας είναι ο Γιώργος Κούδας σαν ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήρθε από την Αθήνα και έφερε άλλη νοοτροπία στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Και προσπαθώντας όλοι να μοιάσουν τον Γιώργο τον Κούδα, γινόταν και καλύτεροι, ας πούμε. Από τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου ήταν μια φρουνιά η οποία είχε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα δεν μην τους αναφέρω, ήταν ο Τερζανίδης, ο Σαράφης, ο Αποστολίδης, ο Μπέλης, ο Φουντουκίδης ήταν πάρα πολύ καλός, ο Θεοφανίδης. Τι να πω, τα ονόματα είναι πάρα πολλά. Εγώ είχα παίξει με τρεις γενιές ποδοσφαιριστών. Ξεκίνησα με τον Λέανδρο και κατέληξα μέχρι το 1975 με τρεις γενιές ποδοσφαιριστών, ας πούμε. Αναφέρατε και τον Παντελάκη. Ποιο ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, τι πιστεύετε ότι τον έκανε τόσο ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ? Παντελάκης είχε ένα μεγάλο πάθος με τον ΠΑΟΚ. Επειδή δεν είχε παντρευτεί, δεν είχε κάνει οικογένεια, είχε πάθος και αγάπη και ήταν πάρα πολύ τίμιος. Μπροστά στον ΠΑΟΚ δεν έβαζε τίποτα. Και τότε ήταν και εποχές Χούντας, ας πούμε. Ήθελαν να πάρουν τον Κούδα από εδώ στην Αθήνα και αυτός έφερε αντίσταση και έμεινε ο Κούδας στον ΠΑΟΚ. Και έκανε και πάρα πολλές μεταγραφές, οι οποίες ήταν όλες επιτυχημένες δηλαδή, εκείνες εποχές. Εμένα τον Σαράβη, τον Τερζανίδη, τον Αποστολίδη, τον Ασλανίδη, τον Παρίδη, πάρα πολλούς. Τον Παπαδόπουλο, όλους τους παίκτες σε εκείνη την εποχή, σχεδόν τους είχε φέρει ο Παντελάκης. Και μετά ακολούθησε ο Σεριανίδης ο Βασίλης, ο οποίος και αυτός ήταν ένας πολύ καλός παράγοντας, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ δεμένος με τους ποδοσφαιριστές. Και δημιουργήσαν αυτή την ομάδα που ακόμα θυμάται ο κόσμος. Τη σημερινή βράβευση την περιμένατε? Όχι τόσο γρήγορα. Την περίμενα, όχι τόσο γρήγορα, γιατί εγώ είμαι λίγο απομόκανος. Δεν είμαι κοντά στην ομάδα. Δεν την παρακολουθείτε ούτε από... Παρακολουθάω και την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά λόγω της δουλειάς που κάνω, ας πούμε, δεν έχω χρόνο να έρθω στο γήπεδο πολλές φορές. Έχετε ένα προπόσιστα. Έχω προπό, ας πούμε, και δεν έχω χρόνο, είναι μέρες δουλειάς και όταν μπορώ έρχομαι στο γήπεδο. Σας βράβευσε σήμερα ο κύριος Χατζηαντωνίου. Χαρήκατε. Και θα μας πείτε και ποια είναι και η σχέση σας. Είναι και κουμπάρες μου, τον έχω παντρέψει. Έχουμε παντρέψει και τα παιδιά του. Και είμαστε ακόμα πολύ δεμένοι και πολύ αγαπημένοι. Παίζατε μαζί, ήσασταν μαζί, ξεκινήσατε μαζί? Όχι, εγώ πιο μπροστά. Αυτός ήταν από τα έφηβα του ΠΑΟΚ. Έχουμε την ίδια ηλικία. Είχε πάει Καστοριά ένα χρόνο, ξαναγύρισε στον ΠΑΟΚ και από τότε, από το 70 και αυτός άρχισε να παίζει μαζί μας. Ήσασταν ΠΑΟΚΣΙΣ ή γίνατε εδώ? ΠΑΟΚΣΙΣ έγινε όταν ήρθα εδώ. Και άρρωστος. Περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν. Εδώ είναι η ζωή μας. Εδώ μεγάλωσα. Είναι δυνατόν να μην αγαπάω τον ΠΑΟΚ. Πείτε μας λίγο και την ευχή σας για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτός που βλέπω σήμερα δεν μου αρέσει. Ο ΠΑΟΚ θέλει ταχυδύναμη και κορμιά. Και πολύ αγάπη για αυτή την ομάδα και αγάπη για τον πρόεδρο, ο οποίος είναι για τον ΠΑΟΚ κάτι άλλο. Ας πούμε, δημιουργεί μια κατάσταση που ούτε φανταζόταν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ ότι θα έχουν για μένα. Και πρέπει να κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε, γιατί κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα μελαγωγήσει. ΠΑΟΚ σαν ομάδα είναι η θρησκεία. Είναι αγάπη, είναι λατρεία, κάτι που το έχουν πολύ λίγες ομάδες. Όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ, να τριχιάζουμε.